Έλατε να συνεχίσουμε λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι, και να δούμε και άλλα θέματα τα οποία συμβαίνουν εδώ στην περιοχή μας. Να ρίξουμε και μια γρήγορη ματιά στην ειδησιογραφία. Ανακοίνωση για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων. Ενημερώνονται οι συμπατριώτες μας και οι συμπατριώτισσες που τυχάνουν δικαιούχοι των προνοιακών επιδομάτων, αγαπητοί μου φίλοι, στους Δήμους Καλυμνίων, Λέρου, Πάτμου, Αστυπάλαιας, Λειψών και Αγαθονησίου, ότι η καταβολή των σχεδικών επιδομάτων για την χρονική περίοδο Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2018 πραγματοποιείται από την Τρίτη που μας έρχεται, 20 Νοεμβρίου. Η σχετική ανακοίνωση έχει αναρτηθεί και στον πίνακα των ανακοινώσεων του Δήμου Καλυμνίων, έτσι. Είναι ένα μήνυμα που μας στέλνει ο κύριος Θόδωρος Εργίου από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και τον ευχαριστούμε. Τώρα, από τον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου στις Μυρτιές. Πολύ όμορφα είναι εκεί, πραγματικά. Και να θυμίσουμε σε όλους τους φιλακόλουθους των και εκκλησιαστικών ακολουθιών ότι ο Ιερός Ναός των Εισοδίων της Θεοτόκου στις Μυρτιές πανηγυρίζει. Ο Εσπερινός λοιπόν θα γίνει την Τρίτη, 5 η ώρα το απόγευμα, 20 Νοεμβρίου και ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία, Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου εννοείται, 7 η ώρα το πρωί. Βέβαια είναι μια μεγάλη διπλή γιορτή, καθότι είναι και η μέρα των ενόπλων δυνάμεων και γιορτάζουν. Αγαπητοί μου φίλοι, πάμε να δούμε κάτι ακόμη, ένα ενημερωτικό σημείωμα. Γνωρίζετε ότι την Δευτέρα 19 του μήνα και Τρίτη 20 από τις 8 το πρωί, εντός του παλιού χώρου του χώρου της παλιάς δημοτικής αγοράς, θα πραγματοποιηθεί η διανομή ειδών καθαριότητας και ειδών ατομικής υγιεινής στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους ΤΕΒΑ. Δικαιούχοι του προγράμματος διανομής είναι όλοι οι πολίτες που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα με την επωνυμία Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης έως την 4η Νοεμβρίου. Η υπηρεσία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση όλων των συμπολιτών. Προσοχή, προσπαθούν να περιορίσουν τη χρήση πλαστικού. Οι πολίτες λοιπόν παρακαλούνται να προσέρχονται με τις δικές τους τσάντες, μας λέει και για αυτό το μήνυμα ο κύριος Θόδωρος Αιγίου και τον ευχαριστούμε. Αγαπητοί μου φίλοι, δεν θα πούμε κάτι άλλο στο σημείο αυτό, μα να πόνο θα σας παραπέμψουμε στο ότι 45 χρόνια από τα γεγονότα, τα τεραγμένα του Πολυτεχνείου και γενικότερα από την περίοδο όλη αυτή της επταετίας και βεβαίως οι μέρες μνήμης, πολλοί άνθρωποι θα σπεύσουν και τώρα και αυτές τις μέρες να αφήσουν εκεί ένα λουλούδι, ένα τριαντάφυλλο στους αντικοχαμένους φοιτητές και όχι μόνο. Βέβαια, αυτό που μας λυπεί πάντα είναι τα όσα έκτροπα γίνονται, έτσι, το διήμερο αυτό. Όμως εμείς οφείλουμε να γυρίσουμε λίγο πίσω το χρόνο, να ποτίσουμε φόρο τιμής και σε αυτές τις ημέρες μνήμης που λόγια ακούγονται και στα σχολεία, γιορτές γίνονται, πράγματα πρέπει να γνωρίζουν και να θυμίζουμε στα παιδιά. Πάμε να δούμε και να έχουμε στην εκπομπή μας ένα μικρό αφιέρωμα. Ειδικός στρατός, ένοπλη δυνάμεις της χώρας, η μόνη ουδετέρα εις των χώρων του πολιτικού κατασπαραγμού. Δύναμης η οποία υπήρχε, έκριναν ότι όφιλε να παρέμβει για να αποτρέψει τον δρόμο προς τον κρυμνόν. Βρισκόμεθα προ ενός ασθενούς, τον οποίον έχουμε επί της χειρουργικής κλίνης και τον οποίον, εάν ο χειρουργός δεν προσδέσει κατά τη διάρκεια της εγχειρήσεως, υπάρχει περίπτωση αντί δια της εγχειρήσεως να του χαρίσει την αποκατάσταση της υγείας, να τον οδηγήσει εις τον θάνατον. Ξεκίνημα με οι αγώνες, οδηγή της ελπίδας, πρώτη νεκρή. Μάλις ξεκίνημα με οι αγώνες, οδηγή της ελπίδας, πρώτη νεκρή. Όχι άλλα δάκρυα, κλείσαν οι τάφοι, με φτεριάς λείπασμα η πρώτη νεκρή. Όχι άλλα δάκρυα, κλείσαν οι τάφοι, ταιριά μας λείπας μα η πρώτη νεκρή. Το δίφωτιάς βγαίνει στους τάφους, η
κλείσαν οι τάφοι με φτεριά ως τύπασμα η πρώτη βρεκούλη. Πόδι φωτιάς γέννη στους τάφους, μη μας παίρνουν οι πρώτοι νεκροί. Λούδι φωτιάς γέννη στους τάφους, μη μας παίρνουν οι πρώτοι νεκροί. Κοιτάκια μόνα για να βγουν τα ράπαυση οι πρώτοι νεκροί. Θα πάρνηση θα πάρουν νερό, κοιτάκια μόνα για να βγουν τα ράπαυση οι πρώτοι και άγνωστα πλάνα από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, τα πιο πολλά με το φυσικό του ήχο. 14, 15 και 16 προς 17 Νοεμβρίου 1973. Η κυκλοφορία δεν έχει ακόμη διακοπή. Οι φοιτητές με μαρκαδόρους και σπρέι γεμίζουν τα αυτοκίνητα με συνθήματα που μεταφέρονται έτσι ως τις πιο μακρινές συνοικίες της Αθήνας. Ανεβαίνουν στα τρόλια και τα λεωφορεία, μοιράζουν προκηρύξεις και μιλούν στους επιβάτες. Οι οδηγοί και οι σπράκτορες βοηθούν αποφασιστικά. Τα απογεύματα η σύνθεση αλλάζει. Έρχονται και οι εργαζόμενοι, άνθρωποι διαφόρων ηλικιών. Η συμμετοχή του κόσμου κλιμακώνεται μέρα με τη μέρα. Από τα δεκάδες συνθήματα, εκείνα που έχουν τη μεγαλύτερη απήχηση είναι αυτά που στρέφονται κατά της δικτατορίας. Μέσα στα βουνά, Θεέ μου πρώτο μας τώρα, με κλείσες μες στη θάλασσα. Σώμα του μαγιού όπου είναι πάψη σε
σκοτάδι κι όλοι αφήσω. Θεέ μου πρώτο μας τώρα μέσα στις πασχαλιές κι εσύ. Θεέ μου πρώτο μας τώρα μύρισες την Ανάσταση.